όλοι εμείς από τη Θεσσαλία που μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε σε εκείνα τα χωριά του κάμπου, είμαστε εδώ. Το μυαλό μας και η καρδιά μας παραμένουμε τους συγγενείς μας, τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, που δίνουν σκληρό αγώνα επιβίωσης, που τόσες μέρες είναι αβοήθητοι, χωρίς νερό, χωρίς τροφή, πάνω στις στέγες των σπιτιών, με τους παππούδες μας, που κλαίμε να τους βλέπουμε να μην μπορούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Σήμερα όμως είμαστε εδώ και τους λέμε ότι η οργή μας έχει ξεκυλήσει και δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους. Ότι θα πάρουμε όλα τα μέτρα, θα δώσουμε όλη την αλληλεγγύη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην τους αφήσουμε βοήθητους. Έτσι κι αλλιώς, όλες αυτές τις μέρες, οι μόνοι που τους βοήθησαν πραγματικά ήταν ο λαός. Στη Λάρισα από την πρώτη στιγμή, οι εργαζόμενοι, το εργατικό κέντρο Λάρισας μπήκαν μπροστά. Χτες, με το που ο Ποινιός έφτασε πάνω από 10 μέτρα, ήταν οι μόνοι που μαζεύανε τσουβάλια με άμμο μέσα στη νύχτα για να μην πλημμυρίσουν οι γειτονιές μας. Ήταν οι μόνοι που πήγανε με τα δικά τους χέρια να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας, να τους πάνε νερό. Και αντ' αυτού η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης που βγήκε να μας δώσει λόγια συμπάθειας, φέρανε τα ΜΑΤ απέναντί τους. Αυτοί είναι, και επειδή και εμείς ξέρουμε να οργανώνουμε την αλληλεγγύη μας, θα είμαστε πιο δυνατοί. Από σήμερα, από εδώ από το Σύνταγμα, όλοι οι εργαζόμενοι από τα σωματεία μας, τους φορείς μας, θα στείλουμε τη βοήθειά μας αυτούς. Να έχουμε όλη δύναμη, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας, γιατί την επόμενη μέρα που θα έχουν σταματήσει οι βροχές, ήδη βλέπουμε τι ζημιές υπάρχουν, χαθήκαν τα σπίτια που μεγαλώσαμε, τα χωράφια που μας στρέψανε, οι παππούδες μας είναι νεκροί. Τώρα είναι τα δύσκολα μπροστά μας και τώρα θα δείξουμε την αλληλεγγύη μας.